Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν σε ρωτάμε πού είσαι, πλέον ξέρουμε πού είναι ο καθένας. Επίσης πλέον μιλάμε στα σταθερά τηλέφωνα. Δεν είναι φοβερό? Σταθερά τηλέφωνα αυτή την περίοδο πάρα πολύ και βιντεοκλήσεις. Και βιντεοκλήσεις. Θα τα μάθουμε όλα για τις βιντεοκλήσεις. Φυσικά, φυσικά. Εξπερόλη, μπορούν να μιλάνε καμιά 5-10 άτομα ταυτόχρονα με βιντεοκλήσεις. Οπότε αυτό... Σωστά. Μας φέρνει ακόμα πιο κοντά. Αλέξανδρε, εσύ πώς το βιώνεις, γιατί είσαι από τους πολύ αναγνωρίσιμους και πετυχημένους ηθοποιούς που το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έτρεχε σε γυρίσματα τηλεοπτικά. Ήσουν στην ταινία του Κώστα Γαβρά που είχατε μετά και όλα στην προβολή της ταινίας διάφορα φεστιβάλ, εκδηλώσεις που ήσουν στο εξωτερικό. Πρωταγωνιστούσε σε θεατρική παράσταση στην Αθήνα, μετά είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και ξαφνικά όλα σταμάτησαν. Πώς το βιώνεις εσύ? Ναι, όπως όλος ο κόσμος, αυτή η κατάσταση σιγά σιγά γιγαντωνότανε. Νομίζω τελικά ήταν ένα φυσικό επακόλουθο. Θέλω να πω ότι δεν γινόταν να μην μεταφερθεί αυτό το πράγμα και σε εμάς. Μπορεί κάποιοι να γελάγανε, αλλά ήταν ένα πράγμα το οποίο είναι όντως πολύ τρομακτικό. Και κατά καιρούς βλέπουμε και την τέχνη με έναν τρόπο να έχει μιλήσει για αυτό το θέμα. Πρόσφατα, δηλαδή χθες είδαμε μια ταινία, το Contagion, που είναι μια πολύ σπουδαία ταινία με θέμα έναν αντίστοιχο ιό, με πολύ σπουδαίους... Δεν είναι τρομακτικό, ρε εσύ, Αλέξανδρε, αυτά που βλέπαμε να τα ζούμε? Ναι, και πάρα πολλές άλλες ταινίες. Ναι, λέω πολλές. Το Contagion γιατί την είδαμε και χθες, ας πούμε, και πραγματικά είναι πολύ τρομακτικό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να... Και πρέπει να κάνουμε είναι να ακούσουμε τους ειδικούς. Τίποτα άλλο, να μην θεωρήσουμε ότι είμαστε εμείς πιο έξυπνοι ή πιο ικανοί. Και να προστατεύσουμε πρώτα τον εαυτό μας, και αν προστατεύσουμε τον εαυτό μας, θα προστατεύσουμε και τους γύρω μας. Τον οποιοδήποτε. Χθες ξεμητήσαμε να βγούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πραγματικά, εγώ μπήκα σαν αστακός. Έβλεπα όμως ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας, αλλά και πιο νέους ανθρώπους. Αναμέριμνη. Χωρίς γάντια, χωρίς μάσκες. Ναι, θα θέλαμε λίγο να μας μεταφέρεις το τι γίνεται και στην Αθήνα, γιατί εμείς, ξέρεις, βιώνουμε την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι ότι σε όλες τις πόλεις υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή ήμουν στα όρια να πω, τι κάνετε? Γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σας? Και στους αγαπημένους σας. Ναι, οι μεγάλοι άνθρωποι, διαβάζω, μαθαίνω, ακούω ότι αλωνίζουν στη χώρα. Απρόσκοπτη, θεωρώντας ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ή ότι θα τις καπουλάρουν, μωρέ, εντάξει, εμένα δεν θα κολλήσει. Θα τις καπουλάρουν, σου λέει, έτσι κι αλλιώς εγώ τα έφαγα τα ψωμιά μου. Οπότε, ίσως δεν με νοιάζει. Εμείς θεωρητικά, από ό,τι λένε και οι ειδικοί, θα την περάσουμε ήπια, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Σαφώς. Το σημαντικό είναι η ατομική ευθύνη. Το κράτος, και αυτό δεν έχει να κάνει με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, καλώς κάνει και παίρνει αυτά τα μέτρα. Ίσως κατά την δική μου άποψη πρέπει να πάρει και πιο αυστηρά μέτρα άμεσα. Ήδη θα πρέπει, χθες. Όντως να κηρύξει, ακόμα και αν η χώρα δεν είναι σε έκτρατη ανάγκη, θα έπρεπε για μένα κατά την άποψή μου να την κηρύξει σε έκτρατη ανάγκη. Πάντως είναι γεγονός. Που έχουν συμβεί σε πολύ μεγαλύτερα κράτη από εμάς και είναι πάρα πολύ κοντά μας. Τα παραδείγματα είναι πολύ γνωστά. Πάντως είναι γεγονός, επειδή εμείς στην εκπομπή φιλοξενούμε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, όλοι μας λένε σας ζηλεύουμε στην Ελλάδα, καθώς πήρατε τα μέτρα πάρα πολύ έγκαιρα. Δηλαδή τώρα μιλούσαμε με μια κοπέλα Ελληνίδα που εργάζεται στην Ελβετία και μας έλεγε τι καλά που πήρατε τόσο αυστηρά μέτρα τόσο νωρίς, ας πούμε. Και ότι η Ελλάδα έβαλε τα γυαλιά σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Καλά, δεν θες να σου πούμε χθες που μιλήσαμε με Ελληνίδα συνάδελφο στο Λονδίνο. Φαντάζεσαι, στην Αγγλία είναι μια κατάσταση η οποία έχουν έναν άλλο πολιτισμό, αλλά ας μην γελιόμαστε. Αν σε εμάς είχε τύχει αυτό και δεν είχε τύχει στην Ιταλία. Σαφώς, σαφώς. Θα κάναμε αυτήν. Σαφώς. Το θέμα είναι ότι παραδειγματιστήκαμε σωστά. Η Αγγλία λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Η Αγγλία λειτουργεί με τον τρόπο ας νοσήσουν όλοι, ας πάθουν μετά ανοσία.
Ναι. Όσοι πεθάνουν, πεθάνουν. 250.000 άνθρωποι έτσι στον Κιάδα, για πλάκα. Ναι, να νοσήσουν οι άνθρωποι, θα πάθουν ανοσία και οι υπόλοιποι θα πεθάνουν και η οικονομία θα συνεχίζει να δουλεύει. Τουλάχιστον εδώ πάρθηκαν μέτρα και αυστηρά και. Για μένα πρέπει να, τα μέτρα να είναι κάθετα. Όντως κάθετα. Δηλαδή. Να μην κυκλοφορούμε. Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή σε σημείο να κλείσουν τα μεζινάδικα. Πώς το λένε. Δεν μιλάω για τις εκκλησίες τώρα, είναι αστεία αυτά που ακούω. Ελύθηκε το θέμα, το έλυσε ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες με... Απλώς άκουσα ότι θα ανοίγει η εκκλησία μία ώρα. Όχι. Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος αποφάσισε ότι θα γίνονται οι θείες λειτουργίες 7 με 8 το πρωί την Κυριακή και μετά βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε όχι, καμία τελετή, από καλά. Καμία θρησκεία, από κανένα δόγμα να στέλνονται τα πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είχα μείνει σε αυτή την πληροφορία, έχω μείνει πίσω, ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε καλοί, δεν μας ακούς, άμα μας άκουγες κάθε μέρα θα σε ενημερώναμε. Αλέξανδρε, πρώτα έκλεισαν τα θέατρα, πώς θυμόμαστε, και μετά σας ενημέρωσαν από τις τηλεοράσεις, από τα γραφεία παραγωγής, ότι σταματάνε και τα γυρίσματα, καθώς πρωταγωνιστούσες. Κλείσανε μερικές μέρες νωρίτερα. Τις τελευταίες μέρες ερχόταν κόσμος. Είχε πέσει η ροή του κόσμου ήδη. Mm-hmm. Ναι, υπήρχε ένας φόβος, το βλέπαμε. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς βέβαια παίζαμε για αυτούς που ερχόντουσαν για την τιμή των όπλων, για την τιμή της παράστασης. Ένας παλιός τοπιός έλεγε παίζουμε για αυτούς που δεν ήρθαν. Mm-hmm. Έτσι, ρομαντικός. Δεν ξέρω. Νομίζω και καλώς και η τηλεόραση σταμάτησαν όλα τα γυρίσματα. Όπως και το δικό μας σίριαλ και όλα τα σίριαλ. Και νομίζω και ότι οι εκπομπές που μεταδίδονται αυτή τη στιγμή κακώς δίνουν αυτό το παράδειγμα. Θα έπρεπε να μεταδίδονται μια πολύ συγκεκριμένη εκπομπή που έχει να κάνει μόνο με τον. Με την ενημέρωση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να κοπούν, πρέπει να. Ναι, Αλέξανδρε, αυτό το διάστημα, από όσο γνωρίζουμε, γίνονται κανονικά, έτσι, σε κανονικές συνθήκες, γινόντουσαν συζητήσεις για καλοκαιρινές παραστάσεις και εκεί κάπου στο Μάρτιο άρχιζαν οι πρόβες σας με Απρίλιο, σωστά? Ναι, οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει θεωρητικά πιο νωρίς. Ναι, όπως... έχουν σταματήσει και αυτές οι συζητήσεις, Οι συζητήσεις... Φαντάζομαι ναι, αλλά σίγουρα είχαν ξεκινήσει. Δηλαδή και προσωπικά που με είχαν προσεγγίσει για κάποιες παραγωγές για το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι είναι σε μια πάυση. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, για πόσο θα διαρκέσει. Καταρχάς, αν θα μπορέσει να γίνει το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο να γίνει η παράσταση. Για να γίνει η παράσταση, να γίνει προετοιμασία. Εκτός αν όλοι κάνουν πρόβες από το σπίτι και είναι μέσω Skype, δεν ξέρω. Είναι ένα καινούριο κόλπο. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς μπορούν να μαζευτούν αυτοί οι άνθρωποι σε μεγάλες παραγωγές, να μαζευτούν και να κάνουν πρόβες για να κάνουν μια παράσταση, για να ανέβει αυτή η παράσταση, και ποιοι θα έρθουν εν τέλει να τη δουν αυτή την παράσταση. Είναι ένα ντόμενο εξελίξεων. Ναι, γιατί είναι κάτι άγνωστο και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, έτσι. Ελπίζουμε το καλοκαίρι να το ανακόψει. Ελπίζουμε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Και ποια είναι η αντίδραση του κόσμου πλέον. Συναισθηματική το αντίδραση. Ναι, γιατί έχουμε τώρα 10 μέρες που είμαστε κλεισμένοι. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε μετά από 1,5 μήνα. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι παιδιά, γιούρια, βγαίνουμε έξω να το γιορτάσουμε. Ζήτω η ελευθερία, τελείωσε ο πόλεμος. Γιατί είναι ένας πόλεμος. Ναι, ακριβώς. Και πάμε να γιορτάσουμε την ελευθερία μας και να βγούμε, να διασκεδάσουμε, να δούμε θέατρο, να ακούσουμε συναυλίες και να πάμε σε συναυλίες, δεν ξέρω εγώ τι. Να ακούσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες κτλ. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση και πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Αυτό που προέχει όμως είναι να είμαστε πιστοί σε αυτό που ακούμε. Πραγματικά είναι το μόνο που πρέπει να κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα να μπορέσουμε να είμαστε στο σπίτι, να καθόμαστε εκεί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους, με ηρεμία και ψυχραιμία. Και με πολύ αγάπη, δεν ξέρω τι άλλο να χαρούμε τους ανθρώπους μας που με την καθημερινότητα την κανονική που είχαμε δεν προλαβαίναμε. Είναι, μέσα σε όλα αυτά αυτό είναι και είναι κάτι ιδιαίτερο. Όντως, μέσα στην καθημερινότητα τον άνθρωπό σου δεν τον έβλεπες, τον σύντροφό σου, δεν τον έβλεπες όσο συχνά με τις υποχρεώσεις που είχε ο καθένας. Τώρα, θες, δεν θες να τον δεις. Λοιπόν, απόφαση. Έτσι. Ξέρω εγώ, μείνε μαζί του, μείνε μαζί της και ενωθείτε, παιδιά, ενωθείτε καλά. Δηλαδή,
ξέρω, αν είναι ο καιρός να γίνουν παιδιά ή δεν ξέρω εγώ κι άλλα. Mm-hmm. Καλά, τώρα μην μιλάς για τέτοια. Εμείς προχωρήσαμε. Εσείς προχωρήσατε, οπότε πρέπει να προσέχετε και περισσότερο. Ακριβώς. Είμαστε και σε ευπαθείς ομάδες. Βέβαια είστε σε ευπαθείς ομάδες. Προσέχουμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Και πραγματικά λειτουργεί πολύ ωραία να βλέπουμε εσάς, να συνεχίζουμε να σας βλέπουμε στα social media και παραδειγματιζόμαστε, δηλαδή που βγαίνετε και λέτε μένουμε μακάρι, σπίτι. Εγώ δεν προσπαθώ να κρατήσω μια πιο ταπεινή στάση όλο αυτό. Στέλνεις το μήνυμά σου όμως με τον τρόπο σου και καλά κάνεις. Θέλω τον ρημαγδό, βλέπω τον ρημαγδό από τα stories, από τα post κλπ. Και σε αυτό θέλει μια κατάνοιξη, δηλαδή μου. Ναι, συμφωνούμε. Ας κάτσουμε να μελετήσουμε λίγο το μέσα μας αυτή τη στιγμή. Λίγο. Μια και δίνεται η ευκαιρία, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, όχι πια τόσο πολύ εξωτερική αυτή. Ναι. Έτσι ακριβώς. Θα διαβάσουμε ένα βιβλίο και δεν χρειάζεται αυτό να το δουν όλοι, το διαβάζουμε. Όλοι μαγειρεύουν, όλοι κάνουν γυμναστική. Απλώς, εσύ Αλέξανδρε, συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλώς, αν υπάρχει όλοι. Μια υπερβολή θέλω να πω και σε αυτό. Υπάρχει. Όπως είναι φυσιολογικό. Υπάρχει, αλλά αν όλοι στέλνουμε ένα μήνυμα μένουμε σπίτι, μένουμε σπίτι. Όχι, εντάξει, και ναι. Κάποιοι που δεν μένουν, ίσως και να μείνουν. Μπορεί. Κάποιοι αυτό. Να επηρεαστούν. Μακάρι. Ναι. Και κυρίως να προστατεύσουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Εκεί είναι η δυσκολία. Ακριβώς. Εμείς οι νεότεροι έχουμε χρέος αυτή τη στιγμή. Να μαλώσουμε τους δικούς μας, να μην βγαίνουν. Φυσικά. Να τους μαντρώσουμε μέσα. Τέλος. Ναι. Τέλος. Μέσα, παιδιά. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία αυτή τη στιγμή. Καθίστε μέσα. Εμείς να ευχηθούμε καλή δύναμη. Όλα καλά να είναι. Όπως σε όλους, αυτό ευχόμαστε. Εσάς που συνεχίσετε και που κάνετε τη δουλειά σας και ενημερώνετε τον κόσμο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πάντως, όλα καλά. Ένα πράγμα θα θυμόμαστε. Θα υπάρχει η εποχή πριν τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό. Ναι. Σίγουρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Αυτό. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή. Γεια χαρά. Γεια χαρά.